αλλαγή κεφαλαίου στη Ferrari, καθώς μετά από 23 χρόνια στο τιμόνι της ιταλικής εταιρείας, ο Λούκα Ντι Μοντετσέμολο αποχωρεί. Ο 67χρονος ουσιαστικά οθήθηκε εκτός προεδρικού θόκου από το διευθύνοντα σύμβουλο της Fiat, Σέρτζιο Μαρκιόνε. Ήταν ένα σενάριο που ακουγόταν πολύ έντονα την εβδομάδα του Ιταλικού Grand Prix και τελικά υλοποιήθηκε μετά από αυτό. Οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου σε καλό κλίμα, στοχεύοντας την ομαλή μετάβαση στη νέα για τη Ferrari εποχή, που έχει ως ανοιχτά μέτωπα τόσο την επιστροφή στην κορυφή της Φόρμουλα 1, όσο και την είσοδό της ως όμιλος Group of Fiat στο χρηματιστήριο αξιών της Νέας Υόρκης. This is a very important day. I think that with the flotation of the Chrysler Fiat in Wall Street, and this means a new era. For me, it's important because I've been here 23 years. We won as anybody else in the world. We have increased in unbelievable way the perimeter and the value of the company. We will present at the end of the year historic record in terms of revenue. So I'm very pleased after 23 years to leave the company in this condition, and most of all a company that has a fantastic future, because this is, in my opinion, the best company in the world, and apart from my family has been the most important element of my life. Λιγότερο συναισθηματικός αποδείχθηκε ο Μαρκιόνε. It's a question of timing. Things converge, you make the call and life moves on. It was going to happen sooner or later. Είναι σαφές πως οι αποτυχίες της Gestion Sportiva αποτέλεσαν απλά το δούριο ύπο με τον οποίο ο Μαρκιόνε επέτυχε το στόχο του, που δεν ήταν άλλος από το να αναλάβει τη Ferrari ως κορυφαίο brand στον χώρο του αυτοκινήτου. Όσο την επόμενη μέρα, το τοπίο είναι ομιχλώδες. Η φημολογία για επιστροφή του Ross Brawn δεν έχει ακόμα κοπάσει και αναμένουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.